Οι συζητήσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία κερδίζουν έδαφος στη Δύση, με αρκετούς να βλέπουν ως λύση την παραχώρηση εδαφών προς τη Ρωσία. Ο James David Vance, υποψήφιος αντιπρόεδρος των ΗΠΑ από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, υποστηρίζει πως μια τέτοια επιλογή θα πρέπει να αξιολογηθεί από τους ίδιους τους Ουκρανούς. Σύμφωνα με δηλώσεις του στο News Nation, θεωρεί πως ο Ουκρανικός λαός έχει φτάσει σε οριακό σημείο εξάντλησης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για συμβιβαστικές λύσεις. Αξιωματούχοι του Κιέβου συζητούν επίσης αυτή την ιδέα, ειδικά σε ιδιωτικές συνομιλίες. Η Ουκρανία καταλαβαίνει όλο και περισσότερο ότι έχει σχεδόν εξαντλήσει όλους τους πόρους για να συνεχίσει τη στρατιωτική αντιπαράθεση με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Λένε ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί για πάντα. Δεν έχουν κόσμο, δεν έχουν όπλα, δεν έχουν χρήματα. Ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής είναι να ρωτήσουν τη Ρωσία και την Ουκρανία τι χρειάζονται για να μπορέσουν στη συνέχεια να επιβάλλουν πραγματική διπλωματία. Οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να γίνουν απευθείας μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, με κάθε μέρος να λαμβάνει ανεξάρτητα όλες τις αποφάσεις για αυτό το θέμα. Νωρίτερα, ο ρεπουμπλικανός υποψήφιος για την Προεδρία, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να καλέσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Βολόντιμιρ Ζελένσκι ακριβώς το βράδυ των εκλογών, στο πλαίσιο των προσπαθειών για επίλυση της σύγκρουσης.